σταματήσει. Ελίμοβιτς, τετράδα πλέον πίσω μετά τη φύγη του Γιαννούλη. Ο Αλεξανδρόπουλος βρήκε χώρο και θέλει να τον εκμεταλλευτεί. Τους πέρασε όλους και πήγε διαγώνια. Και τα κουνάκι του Αλεξανδρόπουλου. Ένα φοβερό δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Έργο Αλεξανδρόπουλου, το 2-0 του Καμπετσί στο 87. Καταπληκτική συνεργασία χάθηκε η μπάλα, διότι ο Αλεξανδρόπουλος βλέπει το διάδρομο, θέλει να τον εκμεταλλευτεί, τον ευνοεί η πορεία της μπάλας και πατάει η περιοχή, και όταν έχει πάει στο τέλος της διαδρομής κάνει ένα καταπληκτικό τακουνάκι, δείτε εδώ πιεστικότητα από τον Διαμαντή, και όταν κλείνουν δύο πάνω του ελευθερώνει εκεί που ο Καμπετζής, και αφού έχει περάσει μπάλα από το Μακέντα είναι έτοιμος για το 2-0. Πάρα πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Αλεξανδρόπουλος επιμένει και συνεχίζει και τη μαζεύει την μπάλα. Από τον πάγκο Αλεξανδρόπουλος, τον Γιώργος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Αλεξανδρόπουλος με πολλή ενέργεια βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά, αποφεύγει δύο αντιπάλους, δίνει Μαουρίσιο. Φάουλ του Ντίας. Βέλεθ πάντως έχει καλές τοποθετήσεις, έχει λίγα λάθη, έχει δυναμισμό στα μαρκαρίσματα, γρήγορες αντιδράσεις, διαβάζει καλά τις φάσεις. Εμμανουηλίδης, Αλεξανδρόπουλος. Καταπληκτικά δούλεψε με το σώμα για να κρατήσει μπαλά. Καλή δουλειά και ο Μουνίθ και ο Κοτσόπουλος, πολλά τραξίματα. Αλεξανδρόπουλος, άνοιξε το κοντρόλ, κράτησε ωραία την μπάλα, ανέβηκε ο Μολό, τον είδε. Και πάλι ο νεαρός χαφ. Κατά μέτωπο πάει ατομικά, περνάει έναν παίκτη. Αν να περάσει και δεύτερο, θα γίνει το στην ΑΕΚ στα 5 παιχνίδια που αναμετρήθηκαν οι δυο τους για πρωτάθλημα και κύπελο. Μάλιστα στις 4 νίκες του δεν είχε δεύτερο Σάντσες. Εδώ νωρίτερα. Ο Καρλίτος γύρισε ωραία. Ο Αλεξανδρόπουλος ξέφυγε. Αυτό είπε ο Καζναφέρης στον τέταρτο, ώστε αν έχει δώσει την κάρτα να την πάρει πίσω. Ο Καρλίτος έδρας με Βόλο 1-1, Πανετολικό 0-0 και την εντός έδρας νίκη με τον Απόλλωνα με σκορ 1-0. Αλεξανδρόπουλος έκανε ωραία κίνηση, απέφυγε τον αντίπαλό του. Ιδίως αλλά και ο συνεργάτης ο κύριος Νάσμερ. Έλα Γιώργο Αργυρογλου. Ευχαριστημένος έδειξε και ο Λάσλο Μπόλωνη, το έδειξε και στο συνεργάτη του μετά από την τελευταία προσπάθεια που έγινε. Ο συνδυασμός αυτός άρεσε στο Ρουμάνο τεχνικό και βέβαια χειροκρότησε αμέσως μετά. Πρέπει να είναι το τρίτο φάουλ που κερδίζει ο Αλεξανδρόπουλος στο μάτς, που μένει και πάλι κάτω. Και πάλι εκεί το χτύπημα είναι στο γόνατο. Ντα. Μαουρίσιο. Αλεξανδρόπουλος, ωραία, αλλάζει κατεύθυνση. Διαφάνειες θα βρει τον ελεύθερο Μολό. Βίτς την κίνησή του για να πάρει την μπάλα. Αλεξανδρόπουλος. Μαρκάριο Νέιρα, παίρνει. Πέδρο Μαρτίνς, σχεδιάζει τουλάχιστον. Έχει αντικατασταθεί, ναι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, το μάθουμε. Ο Αλεξανδρόπουλος γεμίζει στην πλάτη του Χατζηγιοβάνη. Πέρασε η μπάλα και στην περιοχή. Αλεξανδρόπουλος αλλάζει παιχνίδι για το Μολό. Πολύ όμορφα. Έβγαλε στον Αλεξανδρόπουλο που κινήθηκε πολύ ωραία στο χώρο για να δώσει επιλογή στον Βραζιλιάνο Σάντσες. Ουσιαστικά να είναι fullback. Νομίζω έγινε και στο Καραϊσκάκι αυτό. Δοκιμάστηκε, δεν γίνεται πρώτη φορά δηλαδή τώρα. Στην πλάτη του Γιάκολης, ο Ζαχαρίτης γλίστρης. Καλή κυκλοφορία. Τώρα βγαίνει πιο ψηλά ο Πανετολικός. Όχι άλλο φωνάζει ο Δέλλας. Στους αμυντικούς του που έφυγαν στα 15-20 μέτρα από την περιοχή. Πάσα είναι για τον Καρλίτος, πάλι στην πλάτη. Τρίτη χειρότερη άμυνα με 26 γκολ, παθητικό τα 10 μετά το 75. Στα 20 έχασε. Αλεξανδρόπουλος κάνει καλό πρώτο μέρος. Αφάνιες. Αλεξανδρόπουλος, ωραία πάσα. Ο Βιαφάνιες. Αλεξανδρόπουλος. Ζήτησε ο Μολός στον χώρο. Μόλις 6 μάτς 0 παθητικό. Αλεξανδρόπουλος, πιθάει τον Νάτσο, Μαουρίσιο. Αλεξανδρόπουλος, αλλαγή για Μπακοτό. Ανέβηκε ο Χατζη Θεοδωρίδης. Για τον Αλεξανδρόπουλο, ανεβαίνει αριστερά ο Χουάνκαρ, τον είδε.
Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Ίσως στον Διουδή. Ο Αλεξανδρόπουλος έφερε ωραία την μπάλα μπροστά και κέρδισε μετρά. Ο Χουάνκαρ κατέβασε με το στήθος. Αλεξανδρόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Χατζηγιοβάνης θα κατεβάσει σε ένα σημείο που έχει έρθει ανάμεσα στο όπερο Αλεξανδρόπουλος. Πάμε στο Γιαρισκόκα. Είναι οδηγία, θα το δούμε στην... Ποιος πρόλαβε να κερδίσει την μπάλα. Ζαγαρίτης πάνω στο σεμέντο. Πέπε. Δυνατά ο Αλεξανδρόπουλος. Δεν είδε τον Εμβιλά. Ο Αλεξανδρόπουλος έκλεψε και δέχτηκε το φάουλ. Πήγε αφάνιες στον Καρλίτος, έβαλε τις φωνές τώρα. Αφού δόθηκε το φάουλ. Πολύ έντονα έβαλε τις φωνές στον Ισπανό. Σε αυτή τη φάση το παιχνίδι συνεχίζει δυναμικά. Προβολή του Αλεξανδρόπουλου. Αλεξανδρόπουλος καλύπτει και αυτή την τρύπα. Δεν είναι καλή η σέντρα, του βγάζει εύκολα ο Ντρέγκερ και ο Σουντανή θα φτάσει πρώτος στην μπάλα. Αλεξανδρόπουλος αποφασιστικά. Αλεξανδρόπουλος πρόλαβε και αυτή την μπάλα. Πάσα στον χώρο για Τσιλιανίδη. Άνοιξε το κοντρόλ. Με πολλές δυνάμεις ο Αλεξανδρόπουλος πρόλαβε. Να ο Μουνίθ, ο Κοτσόπουλος έχει την κίνηση του Μουνίθ, κράτησε την μπάλα. Έψαξε χώρο, κόντραρε το σουτ. Τη Θεοδωρίδης, Χαρίσης, Αλεξανδρόπουλο. Η ηρεμία παίζει με τον Σβάμπ, άνοιξε τον κοντρόλ, αλλά βρήκε τον Ελκαντουρί. Φεύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Τρέχει τον Μολό και τον περνάει ο Ελκαντουρί. Μένει όρθιος, του ήρθε και του βάλε την κόντρα ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος πάλι έχει χτυπήσει. Ήρθε από το πουθενά ο Αλεξανδρόπουλος, όπως θα δείτε. Γυρίζει ο Τζόλης, τάκλιν του Αλεξανδρόπουλου. Μπάμπα, Αουγκούστο. Ωραία η προβολή του Αλεξανδρόπουλου. Και ο Πινακάς με τον Μιλοσάβλεβιτς, βγήκε ωραία. Ο Αλεξανδρόπουλος πρώτο του Μισάη. Ο Ντουρμισάη θέλει να παίξει γρήγορα, ο Βέλεθ και πάλι είναι αυτός που απομάκρυνε μπάλα, πλάγιο για την ΑΕΛ.